Η Μακεδονία είναι ελληνική. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Η Μακεδονία. Τα ορθόδοξα χριστιανικά σωματεία της Ελλάδος χαιρετίζουν το σημερινό μεγαλειώδες συλλαλητήριο. Αδέρφια μας Έλληνες, απόγονοι του Περικλέους, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Βατάτζη, του Πατροκοσμά και του Παύλου Μελά. Μπροστά στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη συγκεντρωθήκαμε σήμερα όλη η Ελλάδα μαζί με τους απόδημους αδελφούς μας για να διατρανώσουμε την ιστορική αλήθεια, την ελληνικότητα της Μακεδονίας μας που κάποιοι κάπηλοι διεκδικούν το όνομά της. Τα έθνη, έλεγε ο Μακρυγιάννης, δεν θεμελιώνονται με ψέματα και προπαγάνδες, αλλά με δικαιοσύνη, τιμιότητα, αρετή και θρησκεία. Έχουμε την αλήθεια και το δίκαιο με το μέρος μας και μαζί με τους ποιμένες της Εκκλησίας μας θα αγωνιστούμε ενωμένοι μέχρι τη δικαίωσή μας. Η μεγαλειώδης αυτή συγκέντρωση μπροστά στο κοινοβούλιο στέλνει προς κάθε κατεύθυνση ένα μήνυμα. Την οικονομική εξαθλίωση που κάποιοι μας επέβαλαν την υπομένουμε με καρτερία και ελπίδα. Όμως δεν ανεχόμαστε να θίγεται η πίστη μας και η πατρίδα μας. Γιατί η πατρίδα μας είναι η ψυχή μας. Η πατρίδα μας κατέχει μοναδική θέση στην παγκόσμια ιστορία. Η πατρίδα μας έχει τη μεγαλύτερη προσφορά στον πολιτισμό της ανθρωπότητος. Η πατρίδα μας είναι η χώρα του φωτός, της σοφίας και της ορθοδοξίας που γεννά ευεργέτες, ήρωες και αγίους. Γι' αυτό δεν θα επιτρέψουμε να μεταλλάξουν τον λαό μας και να καταντήσουν την πατρίδα μας χώρα διεφθαρμένων ανθρώπων. Σαν σήμερα, στις 4 Φεβρουαρίου του 1843, άφησε την τελευταία του πνοή εδώ στην Αθήνα ο γέρος του Μοριά, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Άραγε τυχαία η σύμπτωση. Κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι, οι νεκροί. Η σημερινή διαμαρτυρία είναι μια αυθόρμητη εκδήλωση του λαού μας, ενός λαού που ξαπνά. Γι' αυτό δεν ανησυχούμε. Παραμένουμε ενωμένοι. Και όσες φορές ο ελληνισμός ήταν ενωμένος και είχε αξίους ηγέτες, μεγαλούργησε. Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω!